Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Cal TV. Παλί θα κλάψουνε και οι νέοι θα μάθουν. Εγώ θα μάθω. Εγώ τα ξέρω. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα μου τα μάθει όλα ο Νικόλας. Που σε κάθε επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την τηλεόραση, την παλιά, ωραία, ελληνική τηλεόραση. Την αυθεντική, με το Σεμεδάκι. Ακριβώς, με το Σεμεδάκι. Την παλιά, ωραία, πασοκική μπορώ να πω, να δανειστώ αυτή τη λέξη. Τηλεόραση, τα μεγαλουργήματα τα οποία έγιναν τότε. Και ας ξεκινήσουμε το πρώτο μας επεισόδιο με αγαπημένη... Σία Λιαροπούλου! Θα πούμε ότι η Σία Λιαροπούλου είχε κάνει πάταγο τότε, είχε κάνει 3-4 εκπομπές, οι οποίες μείναν, παίζαν κατά μεσήμερο. Δηλαδή, αντί Κωνσταντίνου για Ελένη και Ελένης, έβλεπες Σία. Είχε ζευγάρια, είχε οικογένεια. Και σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα ζευγάρια, δηλαδή τα ζευγάρια τα οποία είχαν προβλήματα, ναι, δεν μπορούσαν να τα λύσουν σπίτι τους και πηγαίνανε να τα λύσουν στη Σία. Ήταν κάτι σαν δικαστήριο, αλλά και... σύμβολος γάμου και το ζούσαμε από τα προβλήματα των άλλων τα δικά μας. Ακριβώς. Μετά το τέλος κάθε επεισοδίου πολλές οικογένειες σώθηκαν, ναι, από αυτές τις εκπομπές. Πολλές οικογένειες. Και αυτή η εκπομπή λεγόταν Τελική Απόφαση. Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο ζευγάρι που είναι ο Κυριάκος που έχει 9 παιδιά με τη γυναίκα του, αλλά το πρόβλημα του είναι ότι την έχει βαρεθεί. Συμβαίνουν αυτά. Πάλι από την ώρα που πατεθήκαμε, δεν δινόταν καλά, δεν συμπεριφερόταν καλά σε μένα. Δεν μ' αφήνει, ας πούμε, να φορέσω ένα σακάκι καλό, αξιόλογο. Πάμε. Τίποτα. Εγώ θέλω γυναίκα ζουμερή να αντέχει το βράδυ στο κρεβάτι. Έχουμε 7 μήνες να κάνουμε σεξ. 7 μήνες. 770 θα περάσουν. Τελείωσες για μένα. Τάξη με τον Κυριάκο. Α, όχι, δεν ξέρω. Σου έχει κάνει 9 παιδιά ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Με τι δικαίωμα ο Κυριάκος σου λέει ότι πια δεν κάνετε σεξ? Θέλει μια γυναίκα να αντέχει το βράδυ στο κρεβάτι. Τη γυναίκα την είδες, μαύρους κύκλους εκεί, κακομοίρα, 9 παιδιά έχει κάνει. Πώς είναι δυνατόν να μην αντέχει αυτή η γυναίκα που της έχει κάνει 9 παιδιά? Δεν αντέχει άλλο, δεν βαστάει. Από ποιο παιδί και μετά είναι το όριο του αντέχει μία γυναίκα? 9 παιδιά βρίσκουν ένα χοντρό και πάνε να παίξουν διπλό 5x5 για να τον βάλουν τέρμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως έχει θράσος ο Κυριάκος? Δεν ξέρω εσύ. Αλήθεια, δηλαδή τον έχει. Αντί να πάει η γυναίκα να πει δεν αντέχω άλλο, σου έχω κάνει 9 παιδιά, πάει αυτός και του λέει βαρέθηκα, πάρ' τα μωρί, δεν θα μου το ξαναδείς. Ότι αυτό την τιμωρεί. Δεν έχει 10 το παιδί. Την τιμωρεί ότι δεν θα κάνουν σεξ. Ναι. Αυτή τη γυναίκα έτσι όπως την έκοψες, ή θέλει να ξανακάνει σεξ στη ζωή της? Που εγώ φαντάζομαι να κυκλοφορεί σε ένα σπίτι και να είναι ο Κυριάκος με την μπούτσα έξω και να κυκλοφορεί και να λέει τι έγινε, καλά, καλημέρα, καλημέρα, θα σε γαμίσω τώρα. Τι έγινε, τι θα φάμε σήμερα, ρεβίθια, ρεβίθια, θα σε γαμίσω τώρα. Τελείωσες για μένα. Πρόβλημα αυτό, αν έχεις τέτοιο δεν πρόβλημα. Δεν σε μπορώ άλλο, δεν κάνουμε σεξ μας. Λοιπόν, πρόβλημα ένα λεπτό, κάθισε κάτω. Έχεις επιχειρήσει με οποιαδήποτε δηλαδή, γυναίκα έξω θα πω, τώρα θα φύγω από εδώ και θα κάνω γνωριμία. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μπορώ, έχω τη δυνατότητα. Είμαι ωραίος άντρας. Το ωραίος άντρας είσαι εσύ. Ναι, είμαι ωραίος άντρας, ναι. Φυσικά. Έμπαινες Κυριάκο? Έμπαινε Κυριάκο. Έμπαινες Κυριάκο? Ναι. Είναι καρπερός καταρχάς, φαίνεται. Και 9 παιδιά να ξέρεις ότι δεν έχει. Είναι αυτό το μουστάκι που λες. Σοβαρά τώρα, έμπαινες Κυριάκο? Αθανάσιος Διάκος. Εντάξει, η γυναίκα είναι τόσο καταβεβλημένη από τις γέννες που δεν είναι καταβεβλημένη από τις γέννες. Είναι καταβεβλημένη από την πούτσα. Σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Κόφτε το αυτό άμα δεν σας αρέσει. Θέλεις να τα ακούσεις από την καλή? Ναι, τι θέλεις, ναι, τώρα, τι θέλεις. Ναι, εγώ. Τι ναι, ναι, τι θέλεις να πεις? Είχα γκόμενες. Πάρ' το χαμπάρι αυτό. Ωραία. Γιατί με φτιάγνανε, με ικανοποιούσανε. Η Γεωργία. Εσύ δεν λένε ότι δεν καλό σεξ. Ήταν ζουμερή, ήταν δυνατή στο κρεβάτι, το κατάλαβε. Γιατί άλλο πράγμα ήταν. Καταγγελία σοκ του Κυριάκου. Μπα καταλάβει ο Κυριάκος που το πάει. Πού έγινε το πρόβλημα τελικά? Γιατί θέλει να χωρίζει, δηλαδή γιατί δεν χωρίζει? Αφού ο άνθρωπος θέλει να την έχει βρεγμένη όλη την ώρα. Δεν μπορεί να του στεγνώνει. Δεν μπορεί, είναι τύπου κλακ, 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 κλακ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι μέσα όλη την ώρα. Έχει 15, έχει κάνει 9 παιδιά με μια γυναίκα. Και έχει 15 γκόμενες. Και έχει πάει και τη λέει: τι δεν καταλαβαίνει, τι δεν καταλαβαίνει. Έχω 15 γκόμενες. Πρέπει να το αποδεχτεί. Ωραία, άρα εμείς καταλήγουμε ότι αυτό το ζευγάρι δεν υπάρχει λύση έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αν είναι τόσο μάγκας ο Κυριάκος, για να πάρω λίγο και το μέρος της κακομοίρας, έχει τα αρχίδια και τα λεφτά να δώσει διατροφή σε 10 άτομα, γιατί θα πρέπει να δώσει διατροφή για 9 παιδιά. Πού είσαι, Κυριάκο? Επίσης, έχω μια άλλη απορία. Αλάκα! Τι φίλε, τα παιδιά του τι έχουν γίνει στην ηλικία μας? Τα παιδιά του μπορεί να είναι ένα από αυτά.
Ναι. Δεν ξέρει τι έχουν αποκτήσει. Το έχετε σκεφτεί ότι παίζει να είστε παιδιά του Κυριάκου. Εγώ θα είμαι με ψηλά γράμματα. Εμένα με λένε Κυριάκο, το κατάλαβε. Ναι. Όχι κούλι, κούλι μου. Ποιο κούλι, κουλιώτσε με. Όχι, τώρα. Με λένε Κυριάκο, το κατάλαβε. Κυριάκο. Κατάλαβα, ωραία, εντάξει. Αυτό εδώ που φοράω το σέβομαι. Είμαι άντρας, πάω το καμπάρι! Κι όμως ο Καραταΐδης, για να τα λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, ναι, που ήταν σοβαρό center back, ναι, του Ολυμπιακού, τον λέγανε Κούλι. Ορίστε. Άρα ήταν κόμπλεξ. Αλλά ήθελα να το πω για το όνομα Κυριάκος. Καλά έκανες. Έφυγε από το... Τέρμα, τελειώσαμε! Έλα, το κάνω. Δεν θέλω να σε ξάνω. Έλα, το γιατί. Τέρμα! Σαν κόμπλιν. Τον κυνηγάει, έλα πίσω, Κυριάκο! Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι η γυναίκα. Δεν μπορείς να τη λυπηθείς πολύ όμως. Είναι όμως από αυτές τις γυναίκες, ανήκει στην κατηγορία που είναι οι γυναίκες που, που λένε που τις φτύνεις, τους έχεις κάνει τα χίλια μοίρια και είναι κολλημένες και τρέχουν από πίσω. Γραμματώσιμο. Αυτό. Και τρέχουν και έτσι. Εγώ πιστεύω ότι δεν χωρίσανε. Ούτε εγώ πιστεύω ότι χωρίσανε. Πιστεύεις ότι χωρίσανε. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι δεν χωρίσανε. Έχει αποδεχτεί την κατάσταση ότι ο Κυριάκος τα ξενοπηδάει. Και ένα Σάββατο το μήνα τη ρίχνει και ένα μανίκι για να έρθει να τη υπενθυμίζει ότι είναι γυναίκα. Άμα δεν είναι έγκυος. Ναι. Άμα είναι, τη ρίχνει πάλι λες. Όχι. Γιατί επιτρέπεται μια από κάποιου μήνες και μετά. Θες να μην φτάσουμε αυτό. Πιστεύεις ότι ο Κυριάκος έχει ενημερωθεί, ας πούμε, για το. Έλα, μαμά, ξεκόλα. Εδώ είναι το δεύτερο ζευγάρι, το οποίο διαφοροποιείται τελείως η ιστορία του από το πρώτο. Είναι ένας τύπος που θέλει να τον βάζει συνέχεια και θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του. Υπάρχει μια ποικιλία στη θεματολογία της Ιας Λεροπούλου, οπότε ας περάσουμε να δούμε ποιος είναι. Θέλεις να έχεις, πώς να το πω, ερωτικές στιγμές με γυναίκες που δεν κρατάνε οι σχέσεις, ναι, που ναι, δεν θέλω, είναι για μεγάλα. Δεν το θέλω. Θέλω να περάσω την ώρα με εκείνη και να πάω μια βραδιά δυο. Για δύο βραδιές, ας είναι και στο χωράφι, ας είναι και στα χορτάρια, ας είναι όπου να είναι. Δεν φοβάμαι ούτε φίδια ούτε τίποτα. Το θέμα είναι ότι περνάω καλά τώρα, έτσι. Όσο μπορώ, είμαι 48 χρονών και μπορώ και πάω καλά. Μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Μετά την υπόλοιπη ζωή και δεν θα μπορώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχεις μεγαλώσει, έχεις παιδιά, πρέπει να σοβαρευτείς. Δεν θα μπορέσω. Γιατί? Δεν θα μπορέσω, γιατί η γυναίκα είναι πειρασμός. Να το τώρα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Καταρχήν, θεωρώ ότι η Σία πάει να του ρίξει την ψυχολογία. Μα δεν καταλαβαίνω. Είσαι 48 χρονών, πρέπει να σοβαρευτεί. Γιατί να σοβαρευτεί, δηλαδή, τι κακό έχει κάνει. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση που είναι λίγο πιο όμορφη. Η εικόνα του άντρα, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο. Α, πιο πολιτισμένο του Κυριάκου. Ναι, ναι, έτσι, σαν εμφάνιση. Λέει, άμα ο Κυριάκος είναι δύο, αυτό είναι. Δηλαδή, άμα τον βρέχει ο Κυριάκος, δηλαδή αυτό τι να πει. 48 χρονών λέει, είμαι καλά, πάω καλά. Είμαι καλά, περνάω καλά, πάω καλά. Καλή πρόοδο, να πει. Ναι. Πάει καλά. Βρίσκει. Μα εδώ βρήκε ο Κυριάκος, δεν βρίσκει αυτό. Αυτό σου λέω. Αυτό λέμε. Βγαίνει με τι άλλε γυναίκε έξω στα νερά και δεν θα βγει με τη γυναίκα που είσαι. Φλάουν, ναι. Γιατί? Θέλω μόνιμα αυτή, να ανέχω μόνιμα αυτή. Άμα ξημένω από γη, ξυπέφτω γη. Άμα ξημένω από τάξη. Δηλαδή αυτό αισθάνεσαι για αυτή τη γυναίκα. Τη θέλει για να ανέχω. Ναι, για να ανέχω ρεζέρβα. Τέτοιε είναι όλε εδώ. Γι' αυτό με ακούει και θα με ακούει και θα με δει. Και θα μου πει. Δεν θα την ενοχλήσει που το λες αυτό. Δεν θα την ενοχλήσει. Και να την ενοχλήσει δεν έχω πρόβλημα. Να πάρει τα πολιτήριο και την τζαντούλα και τον πίσω και να πάει. Τι να πάρει, Νίκο. Δηλαδή, τι ζητάει από τη σχέση σα η γυναίκα αυτή. Τίποτα. Αυτό τον έρωτα που του κάνω τον καλόν, τον τρελόνα. Κάτσε βρε. Θεία τώρα θα λέω αλήθεια. Δεν θα λέω ψέματα και. Έτσι γιατί κάθεται. Άμα δεν έκανα τον έρωτα αυτό να μου του κάνω, θα να έχει φύγει πέρα. Αυτό είναι η άλλη κατηγορία. Δεν είναι ο Κυριάκος που κάνει μόνο σεξ. Αυτός κάνει έρωτα. Ας περάσουμε στην τρίτη περίπτωση που πάλι είναι για ζευγάρι, γιατί αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στα ζευγάρια της Ιας Λεροπούλου και είναι ο Θανάσης και η Φρεντερίκη. Και το πρόβλημα τώρα δεν είναι γκόμενες. Είναι ότι ο Θανάσης πίνει συνέχεια στο καφενείο και παίζει χαρτιά. Δεν ξέρω γιατί δεν έκατσα να συζητήσω με καμιά φορά μαζί. Γιατί κάθονταν όλη την ημέρα στα καφενεία και έπινε χαρτιά. Πώς το κάνει αυτό? Θανάσης πήγαινε στα καφενεία και έλεγε βάλε μια κούπα ντάμα. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι. Κάθεσαι μη συζητάς κάτι παραλογή. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ, άκουσα. Τη Βέρα δεν μπορείς να πάνε να παίξουμε χαρτιά. Κάθισε κάτω σε παρακαλώ πολύ να κουβεντιάσουμε ήρεμα και όρημα. Με έχεις πάει στα νεύρα γι' αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, τη γυναίκα σου. Γεια σας Πάσο. Μισό λεπτό, Φρυδέρα σου. Πού είναι? Δείξ' την άμα την έχεις. Εγώ ορίστε.
Την έχω. Εσύ πού είναι η δικιά σου γυναίκα? Εγώ την έχει άλλος. Εγώ τι? Εγώ την έχει άλλος. Υπάρχει μια πρόβλημα στη, ένα πρόβλημα στη γραμματική, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ο Θανάσης, δεν έχει μάλλον τη Βέρα του. Ξεκινάμε από εκεί. Ωραία. Που σημαίνει ότι η Βέρα έχει παιχτεί στα χαρτιά. Ή την ήπια. Σωστό. Άρα ξεκινάει το πρόβλημα. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Θανάσης δεν έχει τη Βέρα. Ότι κυκλοφορεί και δεν φαίνεται στον κόσμο ότι είναι παντρεμένος. Εγώ την έχει άλλος. Τι έκανα. Γιατί? Λόγω για τα χαρτιά. Λόγω για την τράπεζα. Εσένα σε λόγω για την τράπεζα. Τι πειράζει? Για πόσα λεφτά? Για πόσα λεφτά, πόσα λεφτά χρειάστηκες και έδωσες τη Βέρα σου? Μόνο για να πας να παίξεις χαρτιά. Για 6.000 σου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Για 6.000 δραχμές. Άρα και εσύ είσαι μία από αυτές. Ξέρεις γιατί είσαι μία από αυτές? Γιατί? Γιατί δεν σε ενοχλεί που ο Θανάσης έχει πουλήσει τη Βέρα του. Τι ενοχλεί? Ενοχλεί για πόσο? Ακριβώς. Βλέπεις, βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι σαν τη Σία, σαν την κυρία Φρεντερίκη, γιατί είναι η κυρία Φρεντερίκη, και σκέφτεσαι σαν όλες τις γυναίκες, γιατί δεν σε νοιάζει το αρχικό πλάνο ότι ο Θανάσης πούλησε τη Βέρα του, σε νοιάζει γιατί ο Θανάσης πούλησε τη Βέρα του για τόσο 6. Φτηνά. Ναι. Άμα την είχε πουλήσει ο Θανάσης 10.000 δραχμές, τότε θα λέγες, εντάξει ρε Θανάση, στη μουνάρα μας, αφού την πούλησες ακριβά, το λύσαμε το πρόβλημα, αλλά είδες το γυναικείο μυαλό. Βω, τόσο φτηνή ήταν η Βέρα. Ε, παλικάρι, τόσο φτηνή ήταν η Βέρα. Για 6.000. Ναι. Θέλεις λεφτά να σου δώσω. Θέλεις λεφτά να σου δώσω. Να πας να την πάρεις τη Βέρα σου. Φέρει. Γιατί να σου δώσω? Θέλεις. Γιατί τα έχω. Θέλεις. Τα έχω. Γιατί? Αλλά δεν στα δίνω. Δεν στα δίνω να τα πάρεις τη Βέρα σου. Κλασική γυναικεία. Γιατί? Όχι γιατί την πούλησες. Γιατί την πούλησες φτηνά, Θανάση. Την πούλησες φτηνά, Θανάση. Αν την είχες πουλήσει, Θανάση, ακριβά. Θανάση, έχει βγάλει κύχ. Θα έρθει που να προλαβαίνει να βγάλει. Ναι, σωστά, κύριε Φρεντερίκη. Αν την πούλαγες 6.000 τη Βέρα, θα προλάβαινες. Γιατί η Φρεντερίκη είναι κυρία, γι' αυτό δεν είπα κυρία. 500-200 χιλιάρικα και 100 χιλιάρικα. Τρεις φορές μπήκα, τρεις φορές με έχεις κάνει ρίζι. Σε παρακαλώ. Τι κάνεις, χαρτιά πες, τι κάνεις, χαρτιά πες. Μα αφού με αφήνεις νηστικιά. Ε, με αφήνεις νηστικιά. Νηστικιά σε αφήνω. Ναι, όλο με έδωσες καμιά δαχμή να πάρω ψωμί. Με έδωσες χαρτιά. Όλο είναι νηστικιά. Μα αφού φαντάζομαι. Τι κάνεις, τι κάνεις, τι κάνεις. Όλο χαρτιά πες, όλο χαρτιά πες. Όλο χαρτιά πες. Να, σιγά σιγά και εμένα θα με πουλήσει μέσα στα χαρτιά. Τι κάνεις, το χαρτιά πες ή το πουλείς? Ποιο από τα τρία μπορείς να κρατήσεις αφού είναι σε μία πρόταση? Δεν ξέρω, σε όσο τους βλέπω νομίζω ότι είναι ίδιοι όλοι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή έχει το επιχείρημα, ρε παιδί μου, και τη Βέρα πούλησες και χαρτιά πες. Και ψωμί δεν έχεις να πάρεις. Και ψωμί δεν έχεις να πάρεις και νηστικιά μ' αφήνεις όλα. Άρα μόνο ουσιαστικά μου αυτό το ζευγάρι δεν κάνει και σεξ. Δεν κάνει. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όχι. Το πρόβλημα είναι καθαρά διατροφικό. Ότι η κυρία δεν τρώει. Έχει ρέψει, ναι. Φουκαριάρα, κοίτα την. Αυτό είναι στεναχώρια. Δεν έχει ψωμί. Και δεν ξέρω, πιστεύω ότι πάει καρφί για χωρισμό αυτό το ζευγάρι. Αυτό το έχω να χωρίζει. Ναι. Γιατί είναι καθαρά βιοποριστικό πια. Έχει φύγει από το σεξουαλικό κομμάτι που είχαν οι άλλα τα δύο ζευγάρια και είναι καθαρά βιοποριστικό. Δηλαδή, κοίτα, εγώ ας πούμε, για το φαΐ θα χώριζα. Ναι. Εσύ? Άρα εσύ πάλι συμπάσχεις με τη γυναίκα. Εσύ έχεις, ας πούμε, έχεις έναν άντρα ο οποίος είναι πολύ, ναι, καλός. Ναι, είναι ο και καλός. Έχεις, αλλά δεν σου προσφέρει φαγητό. Και έχεις και έναν άντρα ο οποίος σου προσφέρει φαγητό, αλλά δεν είναι πολύ καλός στο σεξ. Τι θα διάλεγες? Το φαγητό που δεν είναι καλό στο σεξ. Μπράβο. Πάμε στο. Μέσα καλύτερα στα χαρτιά. Σε άση, και εμένα θα με πουλήσεις. Φαντάσου, πούλησες τη Βέρα. Αύριο μεθαύριο και τα ρούχα θα πουλήσει. Και εμένα θα πουλήσει. Πού το βρίσκεις αυτό? Τι, πού το βρίσκω, ρε. Πες, πού το βρίσκω. Με έχεις φάει τη ζωή, ρε. Δάστηκα όπως τη ζωή όταν μετρώς εσύ εμένα. Με έχεις φάει τη ζωή. Επειδή εσύ μετρώς εσύ εμένα. Εγώ δάστηκα. Δεν θα είμαι πολύ γκρινιά εγώ. Εγώ θα παίζω. Τι θες? Και εγώ θα σε αφήσω έξω από το σπίτι. Τι έλεγα. Είμαι ψυχολόγα. Ντουγρού. Αυτός θα συνεχίσει να παίζει. Α, και αυτή θα τον αφήσει έξω το σπίτι.
Εγώ θέλω να μου βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αυτό το ζευγάρι. Τα άλλα δύο είπαμε δεν χωρίζανε. Αυτοί εδώ χωρίζουν τελικά. Χωρίζουν. Δεν θα έπρεπε να πέφτει στη Σία Λιαροπούλου μετά το τέλος κάθε επεισοδίου, όπως πέφτει στον κόκκινο κύκλο και στη δέκατη εντολή. Η Μαρία την δεν ιστορία, ποτέ. Ναι. Ότι χωρίσανε τελικά και τη Βέρα του πούλησε και τα ρούχα του πούλησε. Και να μας δείξει και φωτογραφία αυτού που πραγματικά έχει τη Βέρα. Τύπου... Και υπάρχει και επεισόδιο, επειδή είμαι πολύ τώρα που τα νιάρεις, ή στη δέκατη εντολή στον κόκκινο κύκλο που υπάρχει με χαρτοπεξία, ναι. Που παίζει αυτός ο τύπος με τα μακριά μαλλιά ο ηθοποιός, ο Σακελαρίου, ναι. Ο οποίος παίζει και θέλει ένας άλλος να του πηδήξει τη γυναίκα και την κοιμίζει, ναι. Και για να του πληρώσει το δάνειο επειδή παίζει τα χαρτιά. Ναι. Αυτοί ήμασταν και για αυτό το επεισόδιο, για το πρώτο επεισόδιο. Θα μας δείτε στο επόμενο επεισόδιο που θα έχουμε Σία Λιαροπούλου πάλι. Φυσικά Σία Λιαροπούλου, αλλά κατάλογος σεξ. Αχα. Ακριβώς. Γεια σας, το πρόσωπό σας. Τι μόνο για το πάει. Στο επόμενο.